Βρισκόμαστε στις πρόβες, ξεκινάτε σε λίγο καιρό, ψήφιροι. Της Λίλιαν Χέλμαν, σκηνοθεσία του Αλέξανδρου, του Κοέν. Πώς αποφάσισατε να γίνετε ηθοποιός? Ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν έκανα και καλά. Εγώ ήμουνα στη 18 χρονών, μπήκα στη Σχολή Καλών Τεχνών. Και μόλις τελείωσα τη Σχολή Καλών Τεχνών, 23 χρονών, πήγα και έδωσα σε μια δραματική σχολή. Χωρίς να είμαι και απόλυτα συνειδητοποιημένη ότι θα αφήσω τη ζωγραφική για το θέατρο. Και πήγα λίγο να δοκιμάσω και κόλλησα. Επιστρέφετε και τηλεοπτικά. Ναι. Ήρθε ένα τηλεφώνημα στα καλά καθούμενα να κάνω κάτι στη γυναίκα χωρίς όνομα, τη μητέρα της Δανάης, της Σκιάδη. Είπα ναι. Είναι ακόμα το συνεδριάζεται και με το θέατρο μαζί. Κοιτάξτε τώρα, εγώ έχω να κάνω καθημερινό το 1821. Που τότε ήμουν μικρή και μια χαρά τα κατάφερνα. Τώρα δεν ξέρω που έχω μεγαλώσει. Εντάξει, έχω δυνάμεις, δεν λέω ότι είμαι γριά, αλλά... Η τηλεόραση άλλαξε την πορεία σας. Βέβαια. Δηλαδή, από την τηλεόραση με μάθανε, από τη Λάμψη. Mm-hmm. Και μετά προχώρησα και στο θέατρο. Δηλαδή, όταν έπαιξα εδώ πρώτη φορά, πριν είχα κάνει τη Λάμψη. Είμαι πολύ χαρούμενη που φέτος έχει ανοίξει τόσο πολύ η τηλεόραση και γίνονται δουλειές. Ας πούμε, εγώ είμαι, βλέπω φανατικά τις Άγριες Μέλισσες. Φανατικά, έχω πάθει κόλλημα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Φαντάζομαι θα τις δείτε μετά στο web. Ναι, όταν τα χάνω, ναι. Γιατί ρωτάω τον άντρα μου, λέω Γιάννη, τι έγινε, και λίγο μου τα μπερδεύει και δεν ευχαριστιέμαι. Θα το βάλω να το δω. Τι έχετε ζηλέψει με την καλή έννοια. Βέβαια. Mm-hmm. Ναι. Αυτό. Έχετε πολύ χιούμορ όμως στη ζωή. Ναι. Τώρα κάνω τη σοβαρή. Μόλις κλείσουν. Έχουμε μάθει από δραματικούς ρόλους, νομίζουμε ότι είστε... Μα καμία σχέση. Δεν με παίρνουνε, παιδί μου, για τα κωμικά. Δηλαδή, όπου υπάρχει βασανιστήριο. Κλάμα. Κλάμα. Μια αρρώστια, κάτι κάποιος πεθαίνει. Και θέλει και δεν τη θέλουνε. Χάνει τα παιδιά της, γεννάει, της τα παίρνουνε. Αυτοκτονεί, μεθάει. Αυτές όλες τις έχω παίξει. Τι θεά, τι θεά, ωραία.